λίγο λεπτά, λοιπόν. Αυτό να πείτε. Λοιπόν, συνάδελφοι. Συνάδελφοι ναυτεργάτες, συνάδελφοι εργαζόμενοι, επαγγελματίες βιοτέχνες, νέες και νέοι, η κυβέρνηση μεθοδικά προώθει το κοινωνικό αυτοματισμό. Τη μία ομάδα των εργαζομένων τη στρέφει ενάντια στην άλλη. Ενοχοποιεί τους εργαζόμενους και τα συγκροτημένα τους δικαιώματα, τους εμφανίζει ως συντεχνία με προνόμια, υπονομεύει την ταξική αντίληψη για την ανάπτυξη της ταξικής πάλης, που είναι η κινητήρια δύναμη των εξελίξεων στην ανθρώπινη κοινωνία, για να κυριαρχήσει το κεφάλαιο και να γυρίσει τον τροχό της ιστορίας στον εργασιακό μεσαίωνα. Στον εργασιακό μεσαίωνα που θα κυριαρχεί η χούντα μονοπόλια και οι καπιταλιστές, που θα συντρίβουν οι εκπρόσωποι, οι πολιτικοί εκπρόσωποι των καπιταλιστών, τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Θα μας απομονώνουνε και θα μας σακίζουν. Αυτός είναι ο κοινωνικός αυτοματισμός. Είναι μία αντιδραστική ιδεολογία που δίνει αέρα στα πανιά των εκπροσώπων του κεφαλαίου. Ποια πρέπει να είναι η απάντηση των εργαζομένων της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων? Ταξική συγκρότηση, ταξική θεώρηση της κοινωνίας, ταξική οργάνωση, ταξική πάλι ενάντια στο κεφάλαιο και τους πολιτικούς τους εκπροσώπους. Είπαμε και λέμε, το μέλλον ανήκει στους εργάτες. Παρότι είναι δύσκολες οι συνθήκες για το εργατικό κίνημα, αρνητικοί συσχετισμοί ή δύναμης, νομοτελειακά το μέλλον ανήκει στους εργάτες και όχι στα παράσιτα τους κεφαλαιοκράτες. Εκεί στηρίχθηκε η κυβέρνηση και αυτή και οι προηγούμενες, και κηρύσσουν πολιτικές επιστρατεύσεις και εμφανίζουν τους ναυτεργάτες, τους εργάτες, τους εργαζόμενους ως εχθρό της κοινωνίας. Και εμείς ρωτάμε σήμερα, ποιος είναι ο εχθρός? Αυτοί που έχασαν πάνω από 40% μέσα σε 4 χρόνια της αγοραστικής τους ικανότητας, ή αυτοί που θησάβρισαν και θησαυρίζουν? Οι εφοπλιστές που είναι πρώτοι στην παγκόσμια ναυτιλιακή πυραμίδα, οι τραπεζίτες που πήραν και ξαναπήραν κεφάλαια παγκοσμίως και στην Ελλάδα από διάφορες κυβερνήσεις, με μία κουβέντα το κεφάλαιο. Μα τα στατιστικά στοιχεία της ΕΤΣΤΑΤ αποδεικνύουν ένα, ότι παρέλαβαν την ανεργία 8% και την έφτασαν 27%.